Φορτούνης τώρα πέρασε και τον Ανσάρι Φαρ χωρίς να είναι offside. Πλάσα Ρενάτο 1-0. Στο 12 εύκολα και απλά ο Ολυμπιακός προηγείται. Με τον Καρίμ Ανσάρι Φαρ να φτάνει τα 15 τέρματα στο πρωτάθλημα και να βάζει πλώρη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Η ασίστα από τον Φορτούνη, το γκολ από τον Ανσάρι Φαρ. Πάσα από τον Ρόλε για τον Επστάιν, τετατέτο Γερμανός, ο οποίος προσποιείται για ένα το 1-1. Ο Επστάιν με το δεξί νικάει τον πρωτό και γράφει το 1-1 στο 27ο λεπτό. Από την ωραία πάσα του Ρόλε, δεν τελειώνει τη φάση με το αριστερό, το καλό του πόδι, αλλά με το δεξί κάτω από τα πόδια του πρωτό και έτσι γίνεται το 1-1. Τώρα σε ανοιχτό γήπεδο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει αμυντικός μέσος για την Κερκυριακή. Ο Μυραλάς στο 1-1 με το Σπίνουλα ανεβαίνει και ο Φορτούνης. Ο Μυραλάς ψάχνει χρόνο και τρόπο να σουτάρει. Γκολ! Πρώτο γκολ του Μυραλάς σε κανονική ροή. Καταπληκτικό γκολ από τον Βέλγο. 2-1 Ολυμπιακός. Δείτε εδώ ξανά πώς προσποιείται. Σημαδεύει απέναντι, φοβερό γκολ. Ο Έγγελς εκεί που ο Ρωμαό διεκδικεί με το κεφάλι. Ο Ταχτσίδης ανεβάζει με εξαιρετικό τρόπο τον Μυραλάς, ο οποίος προλαβαίνει κοντρά στο Σπίνουλα. Έκοψε ωραία την μπάλα στην περιοχή ο Ανσάρι Φαρ. Ο Φορτούνης άλλαξαν τρομερά την μπάλα για καταπληκτικό γκολ του Ολυμπιακού. Στο 51 οι Ερυθρόλευκοι έκλειψαν την μπάλα και την εμφάνισαν στα δίχτυα του Γιανακόπουλου. Δευτερόλεπτα πριν ο ΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για το 2-2. Κοιτάξτε πάρα πολύ ωραία τη φάση από την αρχή. Ο Ταχτσίδης για τον Μυραλάς, ο οποίος κόβει, περνάει από το Σπίνουλα. Προλαβαίνει την κίνηση των αμυντικών. Ο Ανσάρι Φαρ με τη μία. Ο Φορτούνης πέφτοντας. Καταπληκτικό γκολ. Μάριν πέρασε από όλους η μπάλα. Φορτούνης θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Έγγελς 4-1. Ο Ολυμπιακός βρίσκει τέταρτο γκολ από τον κεντρικό του αμυντικό. Ο Έγγελς, ο οποίος σκοράρει για τρίτη φορά στο πρωτάθλημα. Και καθαρίζει μια και καλή το παιχνίδι. Ο Ανσάρι Φαρ ξεφύγει από τον Αντέτζο, ανεβαίνει με δύναμη ο Βρουσάη. Τέτα-τέτ για τον μικρό, πλασάρι για το δικό του πρώτο γκολ. 5-1 για τον Πιτσιρικά που γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη του συμμετοχή.